Κεραυνός στους κόλπους της Ευρώπης. Η έρευνα των Βελγικών Αρχών που έχει οδηγήσει στη σύλληψη της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή Εύα Σκαϊλή και άλλων 4 ατόμων δημιουργεί τριγμούς με τους πάντες να κρατάνε την ανάσα τους ως να ξεκαθαρίσει τι έχει συμβεί. Σε αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να σχολιάσουμε οποιασδήποτε εξελίξει έρευνες παρά μόνο να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε συνεργαστεί και θα συνεργαστούμε πλήρως με όλες τις αρμόδιες γεωκτικές και δικαστικές αρχές. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την πορεία της δικαιοσύνης. Η αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Εύα Σκαϊλή, η οποία προσήχθη σε ανάκριση με την κατηγορία της δωροδοκίας και δωροληψίας από χώρα του κόλπου και συγκεκριμένα το Κατάρ, διανυκτέρευσε σε κρατητήριο των Βρυξελών, λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με τη βελγική εφημερίδα Λεκό να αποκαλύπτει πως οι βελγικές αρχές βρήκαν σακούλες με μετρητά στο σπίτι της, ενώ ανακρίθηκε και ο πατέρας της, ο οποίος φέρεται να έχει στην κατοχή του βαλίτσα γεμάτη χαρτονομίσματα, όντας μάλιστα έτοιμος για μετακίνηση. C'est un dossier pour suspicion de corruption, blanchiment d'argent et organisation criminelle qui vise des faits de corruption potentielle depuis un état du Golfe Persique vers le Parlement européen. Une corruption qui aurait eu pour objet de tenter de modifier des décisions politiques ou économiques du Parlement européen. Εκτός από την Εύα Σκαϊλή, κρατούνται ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τσιόρτσι, ο οποίος ήταν παλαιότερα συνεργάτης του επίσης συλληφθέντος πρώην σοσιαλιστή ευρωβουλευτή Πιέρ Αντώνιο Πανκέρι. Συνελήφθη ακόμα ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων Λούκα Βιτσεντίνη, αλλά και ο Νικολό Φιγκάτα Λαμάγκα, ευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης No Peace Without Justice. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, οι αρχές έχουν προχωρήσει και στη σύλληψη στο Μπέργαμο της Ιταλίας, της συζύγου και της κόρης του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή, ενώ στο σπίτι του Πανκέρι στις Βρυξέλλες βρέθηκαν 600.000 ευρώ. De manière plus surprenante a été trouvée une somme importante puisqu'on a trouvé 600 000 euros à une des adresses. Η υπόθεση αυτή είναι ένα ακόμη πλήγμα που θα μπει στο τραπέζι, που θα σπεύσουν να το αξιοποιήσουν και να το χρησιμοποιήσουν διάφοροι ακραίοι, που βάζει ζητήματα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Ένωσης και βασικών πυλώνων του. Μία από αυτή είναι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι μια θλιβερή εξέλιξη. Εμείς στο πολιτικό πεδίο, όπως ξέρετε, για αυτή την υπόθεση του Κατάρ είχαμε καταγγείλει έγκαιρα αυτή την απαράδεκτη στάση που μύριζε άσχημα και είχαμε ζητήσει να γίνει συζήτηση γι' αυτό. Άμεση ήταν η αντίδραση του Πασόκ Κινάλ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσισε τη διαγραφή της Εύα Σκαϊλή από το κόμμα, κατηγορώντας την μάλιστα ότι δρούσε ως ντούριος ύπος. Ενημέρωσα τέλος Σεπτεμβρίου την κυρία Πέρας ότι η κυρία Καλή δεν θα είναι ξανά στο ψηφοδέλτιό μας στις επόμενες ευρωεκλογές και χθες πήρα μια δεύτερη απόφαση που ήταν η διαγραφή της κυρίας Σκαϊλή. Λειτουργούσε ως ένας δούριος ύπος, ένας βραχίωνας της Νέας Δημοκρατίας στην παράταξή μας στο Ευρωπαϊκό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη σχολιάζοντας ότι όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίες και δεν μπορεί να παριστάνει ούτε τον Πόντιο Πιλάτο ούτε τον Κίνσορα περί πολιτικής ηθικής. Να υπάρξει γρήγορα ή οποιαδήποτε καθαρή απάντηση σε αυτό το ζήτημα, γιατί εδώ υπάρχει μια σκιά. Την πόρτα της εξόδου και από την ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών η ΔΕΗ Εύα Σκαϊλή, με τους συναδέρφους της να είναι εξοργισμένοι μαζί της ήδη από την ημέρα της ιστορικής της ομιλίας στο Ευρωκοινοπούλιο, όταν δηλαδή κόντρα στην τραγική πραγματικότητα εκείνη εκφωνούσε ύμνους για το Κατάρ. I alone said that Qatar is a front runner in labor rights, abolishing kafala and reducing minimum wage, despite the challenges that even European companies are denying to enforce these laws. They committed to a vision by choice and they opened to the world. Still some here are calling to discriminate them. They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. But still, they take their gas. Still, they have their companies profiting billions there.